Ευσεο Κύριος. Έτσι ακούσαμε από το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Και μάλιστα οι λεπροί αυτοί ήσαν έξω από την πόλη, γιατί ήταν επάρατη καταραμένη αρρώστια και υπήρχε ο κίνδυνος μεταδόσεως της ασθενείας. Γι' αυτό και έπαιρναν μέτρα να μην μεταδοθεί η ασθένεια. Όταν όμως άκουσα ότι περνάει ο Κύριος από εκεί, γράφει ο ωραίος Ευαγγελιστής, επήραν φωνήν, έβαλαν φωνή δυνατή, όπως λέμε κοινώς, έκραξαν. Ή το δυνατόν να μην κάνουν αυτό, αφού είχαν ακούσει για το Κύριο ότι ήταν γιατρός που γιατρεύε όλες τις ασθένειες και είναι ο γιατρός που γιατρεύει όλες τις ασθένειες. Ακόμη και εκείνες που δεν τις πιάνει κανενός γιατρού το ακουστικό και κανένα μικροσκοπικό εργαστήριο δεν μπορεί να τις συλλάβει. Αυτές τις γνωρίζει ο Κύριος, εννοώ τις ψυχικές ασθένειες. Επήραν, λέγει, φωνή. Κύριε, επιστάτα, ελέησον ημάς. Επιστάτα. Ακούτε, έκλασε. Εσύ που επιστατείς στον κόσμο, θα λέγαμε σήμερα, κυβερνήτα του σύμπαντος, άκουσε και εμάς που μας έχουν πεταμένους. Και ο Κύριος, μας λέει ο ωραίος Ευαγγελιστής, όλοι το γνωρίζουμε, τους γιάτρεψε και τους 10, αλλά τους έδωσε και την προσταγή να πάνε να δείξουν τον εαυτό τους στους ιερείς και να προσφέρουν και τα δώρα που επέβαλε ο Μωσαϊκός νόμος. Έπρεπε ο Κύριος να είναι το υπόδειγμα, να μην αφήνει ίχνος μη εφαρμογής του Μωσαϊκού νόμου, αφού αυτός άλλωστε ήταν ο νομοδότης και είναι ο νομοδότης του Ευαγγελίου. Πηγαίνετε λοιπόν να σας δουν ιερείς, προσφέρετε και τα δώρα. Και μας είναι γνωστό, αλλά πρέπει να υποθεί, πρέπει να υποθεί. Οι 9 εξαφανίστηκαν και ήταν Ισραηλίτες αυτοί. Ένας μόνο γύρισε και του είπε, σε ευχαριστώ που με έκανες καλά. Και το τονίζει ο Ευαγγελιστής, και ούτως ειν αλλογενής. Για σκεφτείτε το πράγμα. Ξέρετε, οι Εβραίοι ανέκαθεν έως και σήμερα υψώνουν ανάστημα ότι είναι παιδιά του Αβραάμ. Λέει Ιερός Χρυσόστομος και ακόμα και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, τι αναφέρεται ότι είστε παιδιά του Αβραάμ? Είναι σαν να λέει ότι εσείς που είστε βαπτισμένοι, γιατί ισχυρίζεστε ότι είστε βαπτισμένοι χριστιανοί χωρίς να έχετε έργο το οποίο ορίζει ο νόμος του Ευαγγέλιο του Θεού? Ή Αβραάμ εστέ, είστε παιδιά του Αβραάμ? Δεν είσαστε, είπε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και ο Κύριος, μην ξεχνάτε ότι μπορεί από τις πέτρες να υψώσει παιδιά αληθινά του Αβραάμ, παιδιά επαγγελίας, όχι παιδιά του ονόματος και μόνο, αλλά της ουσίας.
Ο ένας ήταν εκείνος που είπε «Ευχαριστώ, άραγε συγχωρέστε με, δεν θέλω να θίξω κανέναν». Τον εαυτό μου μπορώ να το θίξω, αλλά κανέναν. Το ερώτημα του Χριστού. Ιδέ εννέα πού. Είμαστε πόσα εκατομμύρια χριστιανοί, σχεδόν όλοι βαπτισμένοι. Πού είναι η εννέα? Πού είναι η εννέα? Και γιατί διαμαρτυρόμαστε για την κακοπάθεια που περνάει ο ελληνικός λαός σήμερα? Πού είναι να του πούμε ένα ευχαριστώ στην εκκλησία μέσα? Να του φωνάξουμε «Κύριε, άκουσέ μας!» Γιατί λέει «Επήραν φωνήν, ύψωσα φωνή». Σαν πως ο Κύριος δεν τους έβλεπε χωρίς να είναι εκεί. Ερωτηθήκαμε μήπως τα περπατήματα του Κυρίου ως ανθρώπου προς τα εκεί δεν ήταν τυχαία, αλλά πέρασε από εκεί και για αυτό το λόγο, για να κάνει καλά τους ασθενείς. Κοιτάξτε, λέγει ο Κύριος μας και το λέει ξεκάθαρα, ανατέλει τον ήλιο επί δικαίους και αδίκους, και μας φέρνει στο λογισμό εκείνη την εποχή που έστειλε το μήνυμα ο Κύριος στο Λότ και του είπε «Θα την καταστρέψω, θα καταστρέψω εδώ και τα Γόμερα». Αν είναι Κύριε, έφτασε μέχρι και έξι πόσο έφτασε και δεν βρεθήκαν. Δηλαδή το κόσκινο του Κυρίου που κοσκινίζει και βλέπει, γιατί λέει ο Κύριος, ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ούτω πτύον εντιχειρεί αυτού, έχει λέει το φτιάρι στο χέρι του και νυκμίζει, εννοείται γνωρίζει σαφέστατα τι προθέσεις, τι πιστεύω, τι η κάθε ψυχή του ανθρώπου ερωτεύεται, ώστε να έχει καθαρή τη γνώση. Δεν γλιτώνουμε από το όμα του Θεού. Αδελφοί μου, δεν θα σας κουράσω άλλο. Κήρυγμα σημαίνει υπόμνηση των λόγων του Κυρίου. Και εγώ αυτή τη στιγμή μεταφορά κάνω. Ίσως να μην έπρεπε να σας μιλάω. Και έτσι είναι. Γιατί δεν έχω ούτε το ανάστημα να ομιλήσω για το λόγο του Κυρίου, γιατί είναι λόγος Κυρίου, ούτε και είμαι καλύτερος από εσάς. Σε καμιά περίπτωση. Αυτό το πιστεύω, αυτό το πράγμα. Όμως κάνω αναφορά και επαναλαμβάνω άλλη μια φορά και τελειώνω. Ουχή η Ελλάς ολόκληρη ακαθαρίστη δια του βαπτίσματος. Ένα 3% το πολύ εκκλησιάζεται. Οι άλλοι πού? Μετά το Θεό,